Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη και στο σημείο αυτό θα δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συγκέντρωση διαμαρτυρίες πραγματοποίησαν το πρωί της Κυριακής 4 Δεκεμβρίου στην Κομωτινή, πάλι νοστούντας απόλυτη Θράκη, ζητώντας ολική διαγραφή των στεγαστικών τους δανείων. Γιόρτασαν την Αγία Βαρβάρα στο πυροβολικό στην Κομωτινή. Με μια φαντασμαγορική εκδήλωση έγινε η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης. Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του εργαστηρίου της Αξής Ζωή και που απασχολεί αμαία ωφελούμενους από τον Σύλλογο Μέριμνας Αμαία Άγιοι Θεόδωροι. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί της Κυριακής 4 Δεκεμβρίου στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής, πάλι νοστούντες από όλη τη Θράκη, ζητώντας ολική διαγραφή των στεγαστικών τους δανείων. Οι ομογένειες πάλι νοστούντες δεν δέχονται ούτε τη ρύθμιση των 120 δανείων, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς έχουν μείνει άνεργοι και αδυνατούν να πληρώσουν τις δόσεις. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί της Κυριακής 4 Δεκεμβρίου στην Κομωτινή, πάλι νοστούντες από όλη τη Θράκη, ζητώντας ολική διαγραφή των στεγαστικών τους δανείων. Οι ομογένειες παλινοστούντες από πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης δεν δέχονται ούτε τη ρύθμιση των 120 δανείων, καθώς όπως ισχυρίζονται πλέον πολλοί από αυτούς έχουν μείνει άνεργοι και αδυνατούν να πληρώσουν τις δόσεις. Στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο Ηρώο της Κομωτινής, οι ομιλητές χαρακτήρισαν τα στεγαστικά δάνεια παράνομα, ισχυριζόμενοι ότι τα σπίτια τους κατασκευάστηκαν με πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 25%. Στη συγκέντρωσή τους βρέθηκαν και στήριξαν με την παρουσία τους ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρης Χαρίτου και μέλη της Λαϊκής Εισπύρωσης. Έλληνες, όχι Ελλαδίτες, πως μας θέλουν, Έλληνες πόντιοι. Και εγώ με τη σειρά μου σας καλωσορίζω και χαίρομαι πάρα μα πάρα πολύ που είμαστε όλοι μια γροφιά. Θέλω να δείξουμε στο κράτος να δει ότι οι Έλληνες πόντιοι δεν σκύβουνε και δεν πρόκειται να ξανασκύψουν σε καμιά μα σε καμιά αδικία. Και λέω αδικία, θα ξεκινήσω από παλιά. Έχουν γίνει πολλές αδικίες σε εμάς. Πρώτη, επειδή είμαι από παλιά, από το 84 εδώ, ξεκινάω από το 84, μας φέρανε λίγες οικογένειες, λέγοντας τα σπίτια δωρεάν και δουλειά. Λοιπόν, όταν αυτά τα σπίτια υπογράψαμε χρυσό δάνειο, η πρώτη κοροϊδία τους ήτανε, λένε στους γονείς μας, δεν θα μπορούν να μένουν τα παιδιά σας σε αυτά τα σπίτια εάν δεν υπογράψετε τα δάνεια, τα οποία ήταν η πρώτη παρανομία τους. Δεν έπρεπε να υπογραφούν. Δεύτερη παρανομία μετά το 2000-2005 που ήρθατε εσείς το 90 που ήρθατε από πόλεμο και άλλοι από προξενείο που σας καλέσανε. Λοιπόν, τι σας είπανε, ελάτε, δωρεάν σπίτια και δουλειά. Αλλά από Μακεδονία και πάνω, Θράκη, το ένα το άλλο, όχι μεγάλες πόλεις να μπορείτε να βρείτε εύκολα δουλειά. Εδώ. Λοιπόν, δουλεύαμε, αλλά πολύ λίγο. Τώρα δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν υπάρχουν δουλειές. Αλλά, μην ξεφεύγω, πάλι και σε εσάς, η άλλη κοροϊδία σας, υποσχέθηκαν σπίτια. Όμως, σας φέραν σε νίκια. Σας βάλανε σε λιούμενα. Τα πληρώναν κάθε δύο χρόνια και είναι άνθρωποι που ακόμα περιμένουν να πάρουν τα σπίτια τους που δεν πήραν. Και αντί να σας δώσουν σπίτια, σας δώσαν οικόπεδα. Και σας χώνουν αναγκαστικά πού θα πηγαίνετε με τα παιδιά σας. Σας βάζουν αναγκαστικά και υπογράφετε τα δάνεια, τα οποία, προσέξτε, είναι παράνομα. Το λέει, θα σας πω τώρα. Εδώ βλέπετε την πινακίδα, λίγο μικρή είναι, η οποία την έχουμε στη Μουσινούπολη. Η οποία λέει ότι είναι το 75% η χορήγηση από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ξέρετε τι πάει να πει Κοινωνικό Ταμείο? Δωρεάν. Και το 25% ΠΕΠ, ΕΣΠΑ, είναι δωρεάν και αυτό από το λαό.
Λοιπόν, αυτά δεν τα λέω μόνο εγώ. Τα είπε και ο κύριος Χρήστος Χριστοδηλόπουλος, ο οποίος δούλευε 38 χρόνια στις τράπεζες, 37, ο οποίος ήταν και διευθυντής και έχει βγάλει βιβλίο που κατηγορεί το τι γίνεται μέσα στις τράπεζες. Λοιπόν, αυτός πριν 9 μήνες μίλησε στις αίρες, μαζευτήκαν και εκεί πόντι έτσι και είπε ότι αυτά από τα συμβόλαια που υπογράψαμε είναι παράνομα και ότι λείπουν 7 όροι από τα συμβόλαια που κρατάμε εμείς της τράπεζας. 7 κύριοι όροι που θα έπρεπε να μπει σε ένα κανονικό δάνειο. Επομένως δεν είναι κανονικό δάνειο. Και μπορείτε να μου πείτε τώρα, πώς μπορείτε να εξηγήσετε, ξανά θα έρθω σε αυτή την πινακίδα, ότι πώς μπορεί να μας εξηγήσει το κράτος πως το 75% που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που είναι 45.000 από τα δάνειά μας. Λοιπόν, και συν το 25 που είναι 15.000 που προερχόταν από εθνικούς πόρους στεγαστικής συνδρομής. Λοιπόν, βάσει του νόμου 2790 κάθε γραμμή 2000 αλφα σίγμα δέλτα γιώτα, αυτά τα λέει ο άνθρωποι που ξέρουν τους νόμους και ο κύριος Χριστοδουλόπουλος. Είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση έχει ανοίξει τώρα ο άνθρωπος. Μπορείτε να ψάξετε και να βρείτε αυτόν τον άνθρωπο. Έχει και βίντεο, έχει ανακοινώσει, έχει και βιβλίο βγάλει. Και θα μάθετε την αλήθεια και για τα δικά μας υποτιθέμενα δάνεια. Λοιπόν, και με νόμο 6097 στις 17/5/2004 Ύψιλον πι, έψιλον σίγμα, δέλτα, δέλτα, αλφα. Πώς είναι δυνατόν να μετατράπηκε σε δάνειο από την Εθνική Τράπεζα? Αυτά είναι παράνομα συμβόλαια. Δεν μπορεί να μετατραπεί σε δάνειο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η ΕΣΠΑ. ΠΕΠ. Εμείς παρόλα αυτά, συγγνώμη θα το συμπληρώσω, εμείς παρόλα αυτά ξέραμε ότι είναι η δεύτερη γενιά. Τους γονείς μας κοροϊδεύουν. Εμείς εδώ, ειδικά στη Θράκη που μας είπαν ελάτε Ελληνοπόντιοι, θα σας δώσουμε σπίτια δωρεάν, θα έχετε πρόσβαση στην εργασία. Λοιπόν, κάποιοι ήταν τυχεροί και έχουν πάρει σπίτια με εκείνα τα λεγόμενα χρυσό δάνειο. Έτσι, κάποιοι δεν ήταν τόσο τυχεροί, μας έδωσαν οικόπεδα, μας έδωσαν στεγαστικά δάνεια, τα οποία ήταν 100% με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Λοιπόν, πρόσβαση στην εργασία δεν είχαμε, αλλά επειδή είμαστε εργατικός λαός, έτσι, είμαστε εργατικός λαός, κάποιοι δούλευαν στη βιομηχανική περιοχή της Κομωτινής που υπήρχαν τότε εργοστάσια. Εγώ είμαι από τα κλωστήρια τα Λαναρά που έχει βάλει λοκέτο και μείναμε πάρα πολύ στον δρόμο. Οι άντρες μας δούλευαν στις οικοδομές, η οποία οικοδομή σταμάτησε με την κρίση που ήρθε στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Κάποιες γυναίκες πρόσεχαν ηλικιωμένους, κάποιοι δούλευαν όπου μπορούσαν. Και πληρώναμε τα δανειά μας, παιδιά. Ήρθε όμως κρίση και χάσαμε τις δουλειές μας, γιατί δεν μπήκε λουκέτο στην τράπεζα, ούτε μπήκε λουκέτο στις δημόσιες υπηρεσίες. Μπήκαν λουκέτα εκεί που εργαζόμασταν και μείναμε άνεργοι. Και τώρα μας δίνουν προνοιακά επιδόματα, το λεγόμενο ΚΕΑ 200 και 300 ευρώ, και μας λένε θα πληρώσουμε, θα σας κάνουμε ευνοϊκές ρυθμίσεις. Ποιες ρυθμίσεις, ρε παιδιά? Εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε πέρα. Με 200 ευρώ θα πληρώσω εγώ ρυθμίσεις στην τράπεζα, ρυθμίσεις στην εφορία. Για να πάτε. Ένα πράγμα έχω να σας πω. Αισθάνομαι πεθαμένοι και προσπαθούν να με βάλουν κομπρέσα να με συνεφέρουν. Στον πεθαμένο η κομπρέσα δεν βοηθάει. Και ευχαριστούμε πολύ την Κομωτινή που μας δέχτηκε όλους εδώ μαζί. Όπως είπαμε, πρέπει να γίνουμε όλοι μια γροφιά. Είμαστε Αλεξανδρούπολη. Είμαστε παρόν.
Μαζευτήκαμε και είμαστε όλοι εδώ. Λοιπόν, θα αδελφώ λίγο πιστοβαλιά. Τους λόγους που μας φέραν εδώ. Δεν φύγαμε επειδή δεν είχαμε καλή ζωή εκεί που ήμασταν. Φύγαμε λόγω του πολέμου. Έτσι, αφήσαμε περιουσίες δικές μας. Τα σπίτια που χτίσαν οι γονείς μας. Αφήσαμε τις δουλειές, αφήσαμε όλα. Και ήρθαμε γιατί, μας είπαν θα μας φέρουν στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Θα μας δώσουν σπίτι, δουλειά, φαγητό. Θα έχετε ασφαλισμένα όλα. Τι κάνανε σε αυτά? Μας πετάξαν στα λιώμενα. Μας πετάξαν σε ξενοδοχείο, σε ένα δωμάτιο, 7 και 8 άτομα κοιμόμασταν. Μας ταΐζανε μακαρόνια με σκουλίκια. Ήταν έτσι. Ξέρανε με πολύ καλά και ξέρουμε μάλλον όλοι πολύ καλά για ποιο λόγο βάλανε πολλούς στον Εύρο. Γιατί υπήρχε πολύ λίγη μειονότητα σε Ελλήνων και ήθελαν να φουλάρουνε τον τόπο. Αλλά δεν προηγήσαν ότι δεν υπάρχουν δουλειές. Κλείσαν τα εργοστάσια, ο κόσμος δεν είχε να δουλέψει. Μας πετάξανε τα σκυλιά, όλους εκεί. Και δεν τους ένοιαζε. Πήραν τα κονδύλια, τα οποία ήταν δωρεάν, τα σπίτια τα δικά μας. Σε πολλά άτομα χαρίσαν τα σπίτια και δεν απαιτήσαν ούτε δραχμή από αυτούς. Σε άλλους χτίσαν σπίτια και δώσανε. Εμείς τι είμαστε, μαύρα πρόβατα? Πόσοι από εμάς ήρθαμε με το καράβι, με αεροπλάνο, τις καταστάσεις μας τις έχανε όλες. Είναι ότι το πολιτισμό και η κουλτούρα βγήκε από τον Έλληνε, έτσι δεν είναι? Τους εκτιμώ μέχρι τώρα, ό,τι και να κάνουν. Τους εκτιμώ που ξέρω για την Ελλάδα από τους Ρώσους. Ήρθαμε εδώ, ευχαριστώ την Ελλάδα. Τους αγαπάω και μέχρι το τελευταίο αίμα θα παλέψω για την Ελλάδα. Όχι για τους Έλληνους πόντιους, δεν ξέρω ποιος, Καρακατσάκη ή ποιοι άλλοι υπάρχουν εδώ ράτσες που λένε, δηλαδή όλοι είναι Έλληνες, αυτό να ξέρετε. Και αν εσείς θα δημιουργείτε θα πείτε ότι αυτός είναι Έλληνες, αυτός Καρακατσάνης, αυτός είναι πόντιος. Τότε εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα, αυτό το ξέρετε. Είμαστε ένα έθνος, Έλληνες. Και ποιος δεν ξέρει την ιστορία, λίγο να διαβάζουν ότι εμείς είμαστε από Μεσοποταμία. Είμαστε Έλληνες πόντια από Πελοπόννησο. Ήρθανε, κατεβήκανε που δεν είχαν τότε νερά και οι άνθρωποι ξεκίνησαν να πάνε εκεί που είναι τα νερά. Δηλαδή Τουρκία τώρα λέγεται, οκ. Γι' αυτό πήγανε στο μέρος τους πόντος. Δηλαδή που εμείς το ονομαζόμαστε πόντιοι. Έλληνες είμαστε, αλλά πόντιοι, όπως όπου μπορούσε. Μετά, τι άλλο μπορώ να σας πω, που λένε οι Έλληνες φάγανε τα λεφτά μας. Ναι, οι Έλληνες πραγματικά φάγανε τα λεφτά, οι Έλληνες, λέω ότι οι Έλληνες, το κράτος το ελληνικό. Εμείς με τα χαρτιά, εγώ τώρα λέω τα προσωπικά μου, επειδή θα βγω και στη τηλεόραση παντού και έχω γράψει στο Στράτσμπουργκ και στο Γκάγκα. Να ξέρετε ότι όταν εμείς ήρθαμε με τα χαρτιά μας και ξανά μας είναι πολλοί που έχουμε την περιουσία μας από τραπεζούντα. Ήρθανε στην ελληνική τράπεζα της Ελλάδος. Ήρθαμε με τα χαρτιά μας να πάρουμε τα λεφτά μας. Εμείς δεν ήθελαμε να ζητιανεύουμε και να μας δώσουν σπίτια ή κάτι. Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Είμαστε από το Σουχούμι και όλοι από Κάφκαζο που ξέρουμε να ζούμε και εκτιμούμε τους ανθρώπους και τους Έλληνες. Ντόπιοι για τα δικά μας δάνεια. Λοιπόν, γιατί οι ντόπιοι τότε δεν παρεξηγούνται που πριν 10-15 μέρες έβγαλε το κράτος απόφαση για τους λάθρομετανάστες, γιατί περισσότεροι είναι λάθρο, λίγοι μετανάστες, όχι θα τους δώσει δωρεάν σπίτια, παιδιά, όχι, πριν ήταν, τους πληρούν νίκια, δωρεάν ρεύμα, δωρεάν νερό, ίντερνετ, όλα. Εγώ δεν έχω πληρώσει και σε λίγο θα είμαι χωρίς ρεύμα. Δεύτερη χρονιά. Δεν μοιάζει. Λοιπόν, πώς αυτούς, δηλαδή τώρα όμως έβγαλε απόφαση ότι θα τους δώσει σπίτια. Το δήλωσε και στην τηλεόραση. Δηλαδή θα πάρει από εμάς τους Έλληνες
σπίτια. Όχι. Για να δώσει στους μετανάστες. Δηλαδή αυτό είναι. Δεν κολλάει. Αυτό είναι όχι νόμος, όχι αντισυνταγματικός νόμος. Αυτό ξεπερνάει και τη Χούντα. Ξεπερνάει και τη Χούντα. Αυτή είναι δεύτερη γενοκτονία. Αλλά τα κρίμα παιδιά, που είναι από Ελλάδα. Λάθος δεν είναι. Δεν θα γίνει. Δεν είναι. Δεν θα γίνει άλλη γενοκτονία. Γιατί δεν θα το επιτρέψουμε. Σας το ξαναλέω. Να θυμάστε τη σημερινή μέρα. Είμαστε πανελλήνια, παγκόσμια, παντού είναι τώρα. Και στην Καβάλα, Κρήτη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Παντού. Αυτή θα είναι μια ιστορική μέρα που δεν θα τα παρατήσουμε. Δεν θα γίνει γεωκτονία. Εδώ είναι η γενιά μας. Μπράβο. Για αυτούς παλεύουμε. Σε αυτούς θα μείνουν όλα. Κανένα στα σπίτια μας, τα παιδιά μας. Κοιτάξτε δεξιά, κοιτάξτε αριστερά, παντού βλέπετε τράπεζες. Αυτές πόσες φορές εμείς θα τους σώσουμε ακόμα. Όσες φορές κρεοκοπούνε, καλεί το λαό να τους σώσει. Λοιπόν, το Σύνταγμα της Ελλάδας προβλέπει ότι για τον κάθε Έλληνα πολίτη δικαιούται σπίτι, δηλαδή ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, δικαιούται υγεία, δικαιούται τροφή, να μην πεινάει κανένας. Όλα αυτά τα έχουμε ξεχάσει προφανώς και το θέμα τους είναι τώρα με τα... η γενοκτονία των κονδύων. Λοιπόν, εδώ πέρα σε αυτή την περιοχή τυχαία δεν μας φέρανε γιατί υπήρχε ένας λόγος. Ο λόγος ήταν, ξέρετε ποιος. Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε για άλλη φορά. Το ξέρουμε έτσι. Λοιπόν, πιστεύω ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή. Είναι η πρώτη φορά που το ελληνικό κράτος, οι βουλευτικές ομάδες, οι βουλευτές όλοι, να κάτσουν όλοι μαζί και να βρουν επιτέλους μια λύση, να μην μας κοροϊδεύουν άλλο. Η λύση που πρέπει να δοθεί προφανώς είναι διαγραφή του χρέους. Οριστική διαγραφή του χρέους. Όχι ρυθμίσεις, γιατί ρυθμίσεις πρέπει να δουλεύεις. Πρέπει να δουλεύεις, να ξέρεις ένα μεγάλο εισόδημα να μπορείς να το πληρώσεις, το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στην Ελλάδα που ζούμε σήμερα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί τους πόντιους, έτσι, και εντάξει γενικώς στον κόσμο. Τι γίνεται με τις συντάξεις, οι οποίες έχουν κοπεί. Τα έχουν ξεχάσει όλα, κανένας δεν αναφέρεται. Οι συντάξεις να επανέλθουν εκεί που ήταν πριν, να αναφύγουν. Την Αγία Βαρβάρα τίμησε όπως κάθε χρόνο η Κομωτινή, τόσο στον Ιερό Ναό αφιερωμένο σε αυτήν στους στρατώνες, όσο και στο στρατόπεδο Ηλιοπούλου στη μονάδα του πυροβολικού. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Την Αγία Βαρβάρα τίμησε όπως κάθε χρόνο η Κομωτινή, τόσο στον Ιερό Ναό αφιερωμένο σε αυτήν στους στρατώνες, όσο και στο στρατόπεδο Ηλιοπούλου στη μονάδα του πυροβολικού. Στην πανηγυρική θεία λειτουργία χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής κ. Παντελεήμων. Ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η εκφώνηση της διαταγής της ημέρας. Που εν συσσισμό και γνώφο και εν προτές και ασκαφές του Θεού και του Ισή, εν πόλη συνάγνωστης, ότι ασκεδάζουν πλάς αυτούς και συντρίβουν τους υπεναντίους και πανστενήρων θέας, εν ευχαριστώ. Ημερήσια διαταγή Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού της 4ης Δεκεμβρίου 2022. Αξιωματικοί και στρατιώτες του πυροβολικού. Όπως κάθε χρόνο, στις 4 Δεκεμβρίου, έτσι και σήμερα, πιστοί στις παραδόσεις μας επιδοθήκαμε εδώ για να αναπέμψουμε την ευχαριστία δέηση, να προσκυνήσουμε ευλαβικά και να δοξάσουμε τη μεγαλομάτερα Αγία Βαρβάρα, την προστάτητα του πυροβολικού μας, ζητώντας από εκείνη να στέκεται δίπλα μας ως φύλακας και προστάτης στο έργο και στην αποστολή μας. Παράλληλα, αποτείνουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνη στους αθάνατους νεκρούς μας, που με σύμβολο και παράδειγμα την Αγία έπεσαν αγωνιζόμενοι για τη δόξα και το μεγαλείο της πατρίδας μας. Η μεγαλομάρτης Αγία Βαρβάρα, περιφρονώντας τα πλούτη και τη δόξα της αρχοντικής καταγωγής, ασπάζει τον χριστιανισμό και διατηρεί την πίστη της ακλόνητη μέχρι που ο ειδωλολάτρης πατέρας της την αποκεφαλίζει. Σύμφωνα με την παράδοση, καθώς ο Δήμιος πατέρας απομακρυνόταν από τον χώρο της φαγής της κόρης του, η Θεία Δίκη με τη μορφή κεραυνού τον κατέκαψε. Τον τιμωρό αυτό κεραυνό συμβολίζουν τα πυρά του πυροβολικού. Η Αγία Βαρβάρα καθιερώθηκε ως προστάτη του πυροβολικού το 1829, μετά τη δημιουργία του πρώτου τάγματος πυροβολιστών από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Από τότε μέχρι και σήμερα το πυροβολικό ακολούθησε μια ένδειξη πορεία συμμετέχοντας σε όλους τους αγώνες του έθνους και κατακτώντας μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά και στη συνείδηση όλων των Ελλήνων. Στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο τα πυρά των πυροβόλων του στρατού της Ηπείρου έκαναν τα περισσότερα τουρκικά πυροβολία του απόρρου του Πυζανίου να συγγύσουν. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τη μάχη του Λαχανά την 20η και 21η Ιουνίου του 1913, όταν το σύνολο του πυροβολικού της 6ης Μεραρχίας με τους ατρόμητους πυροβολητές του δίλθε ακάλυπτο αμαξιτή οδό, υποκαλλιεργιστικό εχθρικό πυρ για να καταλάβει πλεονεκτικές θέσεις, από όπου και εκτέλεσε εύστοχες και καταστροφικές βολές κατά του αντιπάλου. Στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ολοκληρωτική καταστροφή των βουλγαρικών οχυρώσεων από το ελληνικό πυροβολικό συνέβαλε καθοριστικά στην εγκληματική επικράτηση του στρατού μας στη μάχη του Σκρά. Ακολούθως, στον Ιταλικό πόλεμο, το ελληνικό πυροβολικό μεγαλούργησε απέναντι στις υπέρβετες δυνάμεις και πλήθος δυσχεριών. Οι πυροβολητές του έπους του 40, με την ακρίβεια των πυρών τους, αποδεκάτησαν τα ιταλικά επιθέμενα τμήματα στη μάχη Ελέας Καλαμά, αναχέτησαν στην πρώτη επίθεση τεθωρακισμένων εναντίον του ελληνικού τμήματος στο Καλπάκι και αποδείχθηκαν οι πιο πιστοί συμπαραστάτες των τμήματων πεζικού κατά την επέλασή τους στο αλβανικό μέτωπο. Δίπλα στις εκοφαντικές νίκες του όπλου του πυροβολικού, πλήθος εξαίρετων πράξεων δόξας και ηρωισμού φέρνουν σφραγίδα πυροβολητών, οι οποίοι δεν δίστασαν να προτάξουν το καθήκον και να θυσιάσουν την ίδια τους ζωή προκειμένου να υπηρετήσουν τα ιδιώδη του ελληνισμού. Από τους κορυφαίους των πάνθεων των ελληνικών αγωνιστών, ο ανθρωπολογαγός πυροβολικού Παύλος Μελάς, το σύνολο μακεδονικού αγώνα και πηγή έμπνευσης για κάθε Έλληνα αξιωματικό. Ο λογαγός πυροβολικού Θεόδωρος Κοσκινάς, πρότυπο Ανδρείας στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Ο γεροταγματάρχης του 1940, Δημήτριος Κωστάκης, με τις μοναδικά εύστοχες βολές του, και ο ταγματάρχης πυροβολικού Κωνσταντίνος Βερσής, σύμβολο ακλόνη της επιρηφάνειας και για την αυτοθυσία του να μην παραδώσει τα κανόνια στο γερμανικό εισβολέα. Τέλος, πιο πρόσφατα για τις αιματάρχες πυροβολικού Εμμανουήλ Χατζηδάκης και Στυλιανός Καλαμπουρτζής, η θυσία των οποίων από την απόκριση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο τους κατέταξε σε αξιοζήλευτη θέση μεταξύ του συνόλου των ηρώων. Η σημερινή εποχή, αν και πολύ διαφορετική από τις περιόδους που έδρασαν οι επικές μορφές των πυροβολητών, περιλαμβάνει και αναδανακλά τις δικές της εξίσου μεγάλες προκλήσεις. Η πατρίδα μας καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει απειλές σε γεωστρατηγικό επίπεδο, οι οποίες είναι πλέον πιο άμεσες όσο ποτέ τα τελευταία έτη, θέτοντας σε αμφισβήτηση την ασφάλεια και τη σταθερότητα όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και ολόκληρης της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Στο πλαίσιο των συνεχών αυτών προκλήσεων, ο στρατός Ξηράς καλείται και κατορθώνει να αποτελεί παράγοντα αξιόπιστης αποτροπής σύμφωνα με τις ενιαίες διαταγές, οδηγίες και κατευθύνσεις του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Σε αυτή την προσπάθεια, το πυροβολικό μας κατέχει εξαίρετη θέση, αφού το σύγχρονο ενοποιημένο πεδίο μάχης με το πιο επίκαιρο παράδειγμα στις επιχειρήσεις στην Ουκρανία δύναται να επηρεάσει την εξέλιξη του αγώνα αποφασιστικά. Με την ταχύτητα ενέργειάς του και την ακρίβεια των πυρών του τόσο σε βάθος όσο και εκεί στον υπολιστοριζόμενο δυνάμενο ελιγμού. Παράλληλα, το αντιορμορικό πυροβολικό προσφέρει την πιο άμεση και αξιόπιστη ασπίδα προστασίας των επίγειων δυνάμεων καθώς κάθε σχηματισμού από αέρος. Μάλιστα, και στο μελλοντικό επιχειρησιακό περιβάλλον της πολυχωρικής μάχης, το πυροβολικό με την αποκεντρωτική και διεκδικητική φιλοσοφία ενέργειάς της θα αποτελέσει το βασικότερο στελεστή της αποτροπής και απαγόρευση εκδήλωσης επιθετικών ενεργειών σε βάρος των στρατευμάτων μας. Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν την επιχειρησιακή αξία και βαρύτητα του όπλου πυροβολικού. Το ελληνικό πυροβολικό κατατάσσεται σήμερα μεταξύ των πλέον εξελιγμένων του κόσμου. Είναι οργανωμένο, στελεχωμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ρόλου του, καθώς παράλληλα βρίσκεται σε μια διαδικασία εξυγχρονισμού και εντός των προσεχών ετών αναμένεται να έχει αναβαθμίσει τα οπλικά του συστήματα, τα πυρομαχικά του, ενσωματώνοντας δυνατότητες υψηλής τεχνολογίας, αυξημένης ακρίβειας βεληνικούς και αποτελεσματικότητας, αντικαθιστώντας το όπλο και ραγνό τιμωρό. Όλα τα παραπάνω θα απαιτήσουν τη συνεχή εκπαίδευση και τριβή και με το αντικείμενό σας, κάνοντας πράξη το ρητό ισχύς δια της γνώσεως. Πίσω από την ισχύ του όπλου, λοιπόν, εκεί όπου εκπληρώνει καθημερινά η μεγαλόπνοη αποστολή του, βρίσκεστε εσείς, οι πυροβολητές μας.
Οι άνθρωποι που αποτελούν την καθοριστική συνιστόσα της μαχητικής και αποτελεστικής ικανότητας με άριστη επαγγελματική και τεχνική συνείδηση εξασφαλίζετε την υψηλή λειτουργικότητα του όπλου σας, συμβάλλοντας στην επάψη της επιχειρησιακής ετοιμότητας και στη θωράκιση της πατρίδας μας. Πυροβολητές, χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα γιορτάζει το πυροβολικό μας και η πρωτάτητά του. Σήμερα γιορτάζετε όλοι εσείς και μαζί οι οικογένειές σας που σας στηρίζουν. Γιορτάζετε εσείς, οι πρωταγωνιστές του καθήκοντος, οι άοπλοι και οι ακούραστοι υπηρέτες της πατρίδας. Εσείς, που με αυταπάρνηση επιτελείτε το ιερό καθήκον όπου και όπου διαταχθείτε. Σήμερα είμαστε όλοι εδώ για να τιμήσουμε τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και τους στρατιώτες του πυροβολικού και μαζί σας να τιμήσουμε το ένδοξο παρελθόν της πατρίδας μας. Εμπνεόμενοι από τους μεγάλους ήρωες που έπεσαν στα πεδία των μαχών υπερασπιζόμενοι την ελευθερία. Τη συγκινητική τούτη ημέρα δεν πρέπει να ξεχνούμε και τους απόστατους αδέρφους του πυροβολικού, οι οποίοι υπήρξαν δάσκαλοι και του χρέους που αποτέλεσαν τα λαμπρά παραδείγματα σε όλους μας, τους νεότερους πυροβολητές. Πυροβολητές, με την ευκαιρία του σημερινού εορτασμού, αντλώντας πίστη από το παράδειγμα της Μεγαλομάρτυρας Αγίας Βαρβάρας, σας καλώ όλους να εμπνευστείτε από το ένδοξο ιστορικό παρελθόν της πατρίδος και να αναλογιστείτε το χρέος σας έναντι του πλήθους των ηρώων που έπεσαν στα πεδία των μαχών υπερασπιζόμενοι τα ιδανικά της. Να εργαστείτε αγόριστα, στηριζόμενοι στο φιλότιμο, το ήθος και το μεράκι, την αισιοδοξία του πλέον επαγγελματισμού σας και την καινοτόμη σκέψη σας προκειμένου να επαυξήσετε τη μαχητική αποτρεπτική ικανότητα του στρατού μας, διατηρώντας τον ως την ισχυρή συνιστόσα της διακλαδικής δύναμης στο παρόν και στο μέλλον. Να επιδείξετε καρτερία και ανθεκτικότητα σε οποιαδήποτε νέα πρόκληση κληθείτε να αντιμετωπίσετε εμφορούμενη από τα διαχρονικά και μοναδικά χαρακτηριστικά του Έλληνα πυροβολητή. Να αισθανθείτε ευγνωμοσύνη για όσα κατέχετε υπερηφάνεια, για όσα καταφέρνετε και αισιοδοξία για εκείνα που θα κατακτήσετε. Και τέλος, εφόσον παραστεί ανάγκη, να φανείτε αντάξει των προσδοκιών του ελληνικού λαού, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα των οπλικών συστημάτων και των μέσων που σας έχουν εμπιστευτεί, γράφοντας βέβαια τις δικές σας σελίδες δόξας. Με την ευχή, όπως το παράδειγμα και η χάρη της Αγίας Βαρβάρας σας οδηγούν και σας ενδυναμώνουν στην εκπλήρωση της υψηλής της αποστολής, σας καλώ να αναφωνήσετε. Ζήτω το έθνος. Ζήτω το ο στρατός. Ζήτω το πυροβολικό. Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαμπούς, αρχηγός. Με κάθε επισημότητα και με φαντασμαγορικό τρόπο πραγματοποιήθηκε η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης. Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε και συμμετείχε και στη μεγαλειώδη παρέλαση και στη φωταγώγηση του δέντρου αλλά και στη συναυλία που ακολούθησε. Ας δούμε ένα μικρό απόσπασμα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Αγαπημένος Άγιος Βασίλης, πλαισιωμένος από τους μουσικούς της Φιλαρμονικής του Δήμου Ξάνθης, τις μαθήτριες της σχολής χορού, τους εποχούμενους ποδηλάτες του Ποδηλατικού Συλλόγου Πήγασος, μέλη του Διομήδης, ξυλοπόδαρους και τα μαγικά ξωτικά του, έφτασαν στην κεντρική πλατεία της Δημοκρατίας, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη φωταγώγηση του επιβλητικού χριστουγεννιάτικου δέντρου που έστησε η Δημοτική Αρχή Ξάνθης. Η χοροδία του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης έδωσε το εύνασμα της αντίστροφης μέτρησης για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου από τον Δήμαρχο Ξάνθης Μανώλη Τσέπελη. Ενώ στη συνέχεια ένα γεμάτο μουσική, χορό και μίμηση happening απογείωσε τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Και η φαντασμαγορική βραδιά, εκτός από τα πυροτεχνήματα, περιλάμβανε και συναυλία από το συγκρότημα Kings και την Άσπα. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα που πραγματικά ξεκινώντας τις γιορτές μας θέλαμε να κάνουμε μια έναρξη καλή, να κάνουμε τον κόσμο να ονειρευτεί, να πιστέψει την αγάπη, στην οικογένεια, στην φιλία, στις γιορτές, να ξεχάσουμε την πανδημία, ιδιαίτερα τα παιδάκια μας που δεν φταίει σε τίποτα να δεχτούν αυτή την πίεση πάλι του πλησίματος και πιστεύω ακόμα και το άγχος του πρέπει να είναι ζωντανό και να αλλάξουν την πορεία του κόσμου, να βρούμε τόσο σε αυτούς μας, αγαπημένοι και ενωμένοι.
Ελένη. Πιστεύω αυτές οι γιορτές θα αλλάξουν έστω και ελάχιστα αυτά που περάσαμε την πανδημία. Καλές γιορτές, ευτυχία, αγάπη, θα τα καταφέρουμε. Είμαστε Έλληνες και πάντα τα καταφέρουμε. Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του εργαστηρίου της Αξίζω ΙΚΕ που απασχολεί αμαία ωφελούμενους από τον Σύλλογο Μέριμνας Αμαία Άγιοι Θόδωροι το μεσημέρι της Κυριακής 4 Δεκεμβρίου. Τα εγγένεια πραγματοποίησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρωνίας και Κομωτινής κ. Παντελήμων και πλήθος κόσμου παραβρέθηκε και στήριξε έμπρακτα το εργαστήριο. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ένα όνειρο πήρε σάρκα και οστά ο λόγος για το εργαστήριο της Αξίζω ΙΚΕ που απασχολεί αμαία ωφελούμενους από τον Σύλλογο Μέριμνας Αμαία Άγιοι Θεόδωροι, το οποίο εγγενίασε το εργαστήριό του το πρωί της Κυριακής 4 Δεκεμβρίου. Την τελετή πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Μαρωνίας και Κομωτινής κ. Παντελήμων παρουσία των μελών του Συλλόγου, φίλων και επισήμων. Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε και στήριξε το εργαστήριο αγοράζοντας πολλές από τις δημιουργίες. Έρωσε τη χθεσινή ημέρα να είναι αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρίες. Αλλά νομίζω ότι η κάθε μέρα για όλους μας είναι ένας τρόπος να εξαγοράσουμε τον καιρό μας και αυτός ο χρόνος της ζωής μας εξαγοράζεται σύμφωνα με την θεολογία της Εκκλησίας μας και με τον Απόστολο Παύλο που μας προτρέπει με καλά έργα, με ειρήνη και ομόνοια και αγάπη μεταξύ μας. Σήμερα εδώ εγκαινιάσαμε μια πρότυπη, θα έλεγα, έτσι, δουλειά των ανθρώπων με αναπηρία. Ήρθαμε να πούμε συγχαρητήρια, αυτό είχαμε στο μυαλό μας, αλλά όμως τούτη η λέξη δεν βγαίνει γιατί από το στόμα, γιατί από αυτά που είδαμε, από αυτό το έργο πρέπει να πούμε μόνο ευχαριστώ. Ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που εργάστηκαν, αλλά και στα παιδιά, με τις ιδιαίτερες αυτές ικανότητες που έχουν, να τους πούμε ευχαριστώ που υπάρχουν στη ζωή μας, αλλά και γιατί σήμερα μας δίνουν μαθήματα ανθρωπιάς, δυναμικότητας, αλλά και αξιοπρέπειας. Και μας κάνουν να είμαστε υπερήφανοι εμάς που ζούμε εδώ στη Θράκη, αλλά και ειδικά στη Ροδόπη, για αυτό το οποίο επιτελούμε. Να τους ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και όλους εκείνους στο Διοικητικό Συμβούλιο με την πρόεδρο την κυρία Λιβεριάδου, αλλά και τους επωνύμους και ανωνύμους που εργάζονται με τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση και να τους πω ότι πραγματικά τους αγαπάμε και τους νοιαζόμαστε. Τους ευχαριστούμε πολύ. Βρισκόμαστε στα εργαστήρια Αξίζω ΙΚΕ, η οποία είναι μια εταιρεία αρρωγός για το έργο που φτιάχνει ο Σύλλογος Μέριμνας Αμαία Ναυτικής Θέρισης με μούρο δόμης Άγιου Θεόδωρου. Το εργαστήριο δραστηριοποιείται πάνω στην παραγωγή ζυμαρικών, στην παραγωγή υλικών του κουταλιού, μαρμελάδας, σάλτσας και φυσικά κουνούνται και καλλιτεχνικά πράγματα που φτιάχνουν τα παιδιά, κεράκια, σαπούνια και ό,τι άλλο διακοσμητικό κλπ. Ξεκινήσαμε με το πρόγραμμα, το εργαστήριο αυτό έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Leader σε Ελβουρντάς και ουσιαστικά ξεκινήσαμε με τρεις εργαζόμενους. Ξεκίνησε ο πρώτος εργαζόμενος στο άτομο με νοητική αναπηρία, ο Πέτρος, και προχωρήσαμε και σταδιακά τώρα έχουμε εντάξει άλλους δύο εργαζόμενους. Τα παιδιά εργάζονται εδώ στα εργαστήρια κανονικά, το 8ωρό τους, και μετά ακολουθούν το πρόγραμμα των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης, γιατί διαμένουν πλέον σε στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης του Συλλόγου. Στα πλαίσια της εβδομάδας κοινωνικής προσφοράς Santa Week, η κοινωνική δράση ο Άι Βασίλης άργησε μια μέρα, πραγματοποίησε εθελοντική αιμοδοσία στο Δημαρχείο Κομωτινής το πρωί της Κυριακής σε συνεργασία με τον Δήμο Κομωτινής, το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής, την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου, τους Ι Αιμοδότες, τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων του Ναμού Ροδόπης Δύναμη Ψυχής και το Όραμα Ελπίδας, οι οποίοι διοργάνωσαν την εκδήλωση Santa Week, Δίνω αίμα, γίνομαι δότης μυελού των οστών. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Με στόχο να αυξηθούν τα αποθέματα αίματος στην Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής και παράλληλα να αυξηθεί και ο χαμηλός αριθμός εθελοντών δότων μυελού των οστών στη χώρα μας, στα πλαίσια της εβδομάδας κοινωνικής προσφοράς Santa Week, η κοινωνική δράση ο Άι Βασίλης άργησε μια μέρα, σε συνεργασία με τον Δήμο Κομωτινής, το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής, την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου, τους Ι Αιμοδότες, τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων του Νομού Ροδόπης Δύναμη Ψυχής και το Όραμα Ελπίδας, πραγματοποίησαν την εκδήλωση Santa Week, Δίνω αίμα, γίνομαι δότης μυελού των οστών. Σήμερα η δράση Δίνω αίμα, γίνομαι δότης μυελού των οστών, εντάσσεται στα πλαίσια
πλαίσια της εβδομάδας κοινωνικής προσφοράς, Santa Week, η οποία ξεκινήσαμε φέτος θέλοντας να προωθήσουμε την προσφορά, ότι μπορεί να εκφραστεί και με άλλους τρόπους. Ακόμα δηλαδή και με το να δώσω αίμα και να γίνω δότης μυελού των οστών. Μαζί μας είναι το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής, το Σεισμονόπλιο, με τη Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, οι αιμοδότες και η Δύναμη Ψυχής, όπου με τη συνεργασία του Συλλόγου Όραμα Ελπίδα, είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε τις φιάλες αίματος της αιμοδοσίας μας κατά τους χειμερινούς μήνες που είναι οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα μεγάλες, αλλά και να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των δοτών μυελού των οστών στην χώρα μας, που επίσης βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Μέσα στην εβδομάδα θα γίνουν και άλλες δράσεις, οι οποίες απευθύνονται κυρίως σε παιδιά, σε συνεργασία με την βιβλιοθήκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Κομωτινής, και οι εκδηλώσεις μας θα ακολουθούν με το Σανταράν στις 10 του Δεκέμβρη, με το καθιερωμένο περπάτημα, όπου θα ξεκινήσει από το Πάρκο της Αγίας Παρασκευής στις 6 ώρα. Στηρίζουμε φέτος τα παιδικά χωριά ΣΟΣ και ιδιαίτερα τα κέντρα στήριξης οικογένειας και παιδιών Ευρώπης, αλλά και τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Δύναμη Ψυχής, όπου θα συμβάλλουμε στην προμήθεια υλικών που είναι απαραίτητα για τις ανασφάλιστες γυναίκες οι οποίες έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή. Ελπίζουμε να είστε όλοι εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Κομωτινής και όλους όσους στήριξαν αυτήν την πρωτοβουλία, τους χορηγούς μας και κυρίως όλους εσάς, οι οποίοι συμμετέχετε κάθε χρόνο και μας βοηθάτε να πετύχουμε από μένους. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε την αθλητική ενημέρωση και τους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο. Με τη δόξα σιδηροχωρίου να επικρατεί στον τέρμπι κορυφής της Ελπίδας Σαπών και να συνεχίζει στην κορυφή, διεξήχθη η 7η αγωνιστική της ΑΕ Στράκης, όπου ξεχωρίζει η επιβλητική νίκη της δόξας Γρατινής που παραμένει κοντά στην κορυφή, ενώ νίκες είχαμε επίσης για Σπάρτακο Αγίων Θεοδόρων, Ατσάλι Αρχοντικών, Αναγέννηση Παγουρίων και Κομψάτο Πολιάνθου. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής. Δόξα Γρατινής Ελπίδες Κομωτινής 10-0. Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου Ελπίδας Σαπών 3-2. Πόντος Κομωτινής, Σπάρτακος Αγίων Θεοδόρων 0-5. Ατσάλι Αρχοντικών, Πόντος Θρυλωρίου 4-3. Δόξα Προσκυνητών Κομψάτος Πολιάνθου 0-2. Αναγέννηση Παγουρίων Ορφέας Τρίμης 3-2. Αναγέννηση Ποντίων ΠΑΟ Κοσμίου 0-3. Η βαθμολογία μετά από 7 αγωνιστικές είναι: Δόξα Σιδηροχωρίου πρώτη με 21 βαθμούς. Δόξα Γρατινής 18, Αναγέννηση Παγουρίων 16, Κομψάτος Πολιάνθου 16, Ατσάλι Αρχοντικών 10, Πόντος Τριλωρίου 10, Σπάρτακος Αγίων Θεοδόρων 10, ΠΑΟ Κοσμίου 8, Δόξα Προσκυνητών 6, Ελπίδες Κομωτινής 4, Ορφέας Τρίμης 4, Πόντος Κομωτινής 3 και Αναγέννηση Ποντίων Θρυλωρίου αποχώρησε. Στο σημείο αυτό θα δούμε τα εφημερεύοντα και διανεκταρεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Στο σημείο αυτό, ας ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού για αύριο.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.